Η μείωση τη φορολογία, η προσέλκυση επενδύσεων και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων αποτελούν την απάντηση στην έξοδο από τη μνημονιακή περίοδο τη χώρα σύμφωνα με του επιστήμονε. Η ανάγκη εξέβρεση ενό κοινού βηματισμού για τι παραγωγικέ δυνάμει τη χώρα συνεχίζει να είναι μονόδρομο σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά με γεωπολιτικέ ιδιαιτερότητε. Στο πλαίσιο του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου τη Διεθνού Εταιρεία Πολυπαραγωγική στο ΜΑΗΧ, αναλύθηκαν όλε οι διαστάσει για του αξιολόγηση, στρατηγικέ των τραπεζικών ιδρυμάτων και την αποδοτική και συνεργασία των κρατών. Ο καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνού Κρήτης Κωνσταντίνο Ζοπουνίδης εστίασε στην άμεση ανάγκη για μείωση των φορολογικών συντελεστών, ιδίω στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει, εφόσον τώρα την μεταμνημονιακή, ελπίζουμε, περίοδο να υπάρξουν τέτοιες ελαφρύνσεις, και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τις τουριστικές επιχειρήσεις που είναι στα νησιά και τα λοιπά που τους ενδιαφέρει να μπορέσουμε να περάσουμε σε περίοδο ισχυρής ανάπτυξης. Η Ελλάδα σε σχέση με τη φορολογία και με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και χώρες έχει μεγάλη διαφορά, είναι μεγάλο το gap αυτό. είναι αρκετά μεγάλο, έτσι, είναι αρκετά μεγάλο. Σε εμάς δηλαδή μπορεί να, στη Γερμανία ας πούμε, ε, είναι γύρω στο 44% του ΑΕΠ, σε εμάς είναι 55% και. Έτσι, δηλαδή και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε είναι πολύ πιο κάτω. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δημιουργία χαρτοφυλακίων για επενδύσει, όπω επίση και στην εφαρμογή αξιολόγηση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Αναφορικά με το πρόβλημα που επικρατεί στο ελληνικό γίγνεσθε για την μεταμνημονιακή εποχή και την πορεία τη ελληνική οικονομία στο διεθνέ περιβάλλον, οι επιστήμονε απαντούν. Πρέπει να γίνει μια αλλαγή όσον αφορά το, το τι κάνουμε. Δηλαδή, είναι τα απαραίτητα πράγματα που Πράγματα που πρέπει να συμβούν είναι: Καταρχήν, πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να φέρουμε ξένε επενδύσει. Είναι, είναι, είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό ε, αυτό. Ε, θα πρέπει να έχουμε μια σταθερότητα στο περιβάλλον. Θα πρέπει, ακόμα και για τι εδώ επιχειρήσει καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αν δεν ξέρουν τι θα συμβεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Και θα πρέπει να δοθούν ε, όπω ζητάνε ήδη από το ΣΕΒ, νομίζω και κάποια φορολογικά ε, κίνητρα να δουν με τις τι αποσβέσει τι θα γίνει. Άρα, νομίζω ότι το βασικό είναι η προσδοκία και η καλή ψυχολογία. Ε, βέβαια, πρέπει να έχει και ανταγωνιστικά προϊόντα. Έτσι το είπατε, πώς ε, θα βγούμε, γιατί τα, τα, αν τα επιτόκια είναι πολύ ψηλά πάλι θα υπερχρονόμαστε, θα μπορέσουμε όλα. Ξέρετε είναι πολύ απλά, εάν η αποδοτικότητα του κράτους είναι μεγαλύτερη από το κόστος δανείου, τότε θα τα αποξέλθουμε. Είναι σαν τον πύχη που πηδάει ένας αθλητής με το επικοντό, αν θα περάσει από κάτω ή από πάνω. Αν περάσει από πάνω από, το, από την μπάρα, έτσι είναι και η χώρα μα. Ελπίδα στην υλοποίηση ενό σχεδιασμού ανασυγκρότηση τη χώρα αποτελεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μαζί με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιου αφορά όμω και με ποιε προποθέσει. Για το λόγο αυτό έχουν συσταθεί περίπου 10 ε, funds, τα οποία ε, αντί να πάνε σε κάποια γραμματεία αυτή τη φορά τα λεφτά και συνήθως χάνονται όπως χάνονται. Αυτή τη φορά αποφασίστηκε από την Ευρώπη στην, στην ουσία και μας το απέβαλε σαν, σαν όρο ότι θα γίνει όλη η αξιολόγηση αυτών των funds και όλα αυτά θα γίνουν από το European Investment, την ε, Ευρωπαϊκή ε, ε, Τράπεζα Επενδύσεων. Ναι. Οπότε αυτή επέλεξε με διαδικασίε αγορά, 10 φάντς τα οποία σταθήκαν στην Ελλάδα, τα οποία βάλει με διαδικασίε αγορά θα πρέπει να δουν που θα δώσουν τα χρήματα. Οπότε είναι υπόλογοι, γιατί και έχουν βάλει και ίδια χρήματα μέσα, και γιατί δεν θα μπορούν να πάρουν τα πόνουση μετά οι managers που είναι εκεί πέρα και όλα αυτά. Οπότε όλα θα γίνουν με διαδικασίε, οι οποίε θα έχουμε τα φάντς, τα καινούργια φάντς αυτά, τα οποία θα προσπαθήσουν να βρουν καλέ εταιρείε, οι οποίε θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Μια γνωστή και επιτυχημένη επιχείρηση που χρηματοδοτήθηκε ω εταιρεία startup που προσφέρει καινοτομία ήταν και η TaxiBeat, Bit. Το οποίο πήρε 50.000 αρχικό κεφάλαιο από μια τέτοια εταιρεία από αυτέ που λειτουργούσαν τότε με το προηγούμενο ανάλογο πρόγραμμα και έφτασε μετά με αυτά που ξέρουμε να στα 30 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου που λένε ότι ε, ήταν ε, τελικά η, ε, η πώληση η οποία ε, έγινε. Εταιρείε λοιπόν υψηλή τεχνολογία που ξεκίνησαν να αναπτύσσονται ή έχουν να εμφανίσουν μια σημαντική πορεία στην αγορά μπορούν να διεκδικήσουν μέρο από τα 250 εκατομμύρια ευρώ, που μαζί με τη μόχλευση των ιδιωτικών κεφαλαίων μπορούν να φτάσουν τα 500 ή και 700 εκατομμύρια ευρώ.